Καλησπέρα κύριε Κατσούλη. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, καλά. Καλά. Από υγεία καλά. Από υγεία. Σε αυτό το γεγονός που συνέβη μας έχει συνταράξει όλους. Ναι. Ένας νέότατος άνθρωπος, ένας αθλητής ο οποίος προσέφερε τα μέγιστα στο ελληνικό μπάσκετ να μας αφήσει τόσο προώρα και τόσο ξαφνικά. Πολλά χρόνια ήσασταν συμπαίκτες, έτσι. 10 χρόνια. Ζήσατε πολλά μαζί. 10 χρόνια συμπαίκτες, έχουμε το ρεκόρ και οι δύο μαζί που αγωνιστήκαμε 14 χρόνια στο ΠΑΟΚ. Ναι. Κανείς δεν αγωνίστηκε τόσο και μακάρι να βρεθεί κάποιος να αγωνιστεί. Δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Τώρα ναι, τώρα ναι. Ανέφικτο. Τον βρήκα τον Γιάννη τον Πολίτη, με υποδέχτηκε με όλη εκείνη την πολύ καλή ομάδα του 1974. Σταμάτησε βέβαια 4 χρόνια νωρίτερα από ό,τι εγώ συνέχισα. Που τα 14 χρόνια του στον αθλητισμό είναι πραγματικά μια ολόκληρη ζωή. Ναι. Τι κρατάτε από τον Γιάννη? Πολλά, πολλά. Καταρχήν τα 10 χρόνια οικογένειας. Και όταν μιλάω οικογένεια, σημαίνει οικογένεια με όλη την κυριολεξία της λέξης και ακόμη παραπάνω. Ναι. 10 χρόνια πρωί, βράδυ μαζί. Από εκεί και πέρα φυσικά... ήταν ο αρχηγός μας, ο πρώτο και, και περίτρανο τίτλο με τα κουμμένα κεφάλαια. Ναι, ναι. Το 84. Το 84 που ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του ΠΑΟΚ μέχρι εκείνη τη στιγμή και στην επιτυχία αυτή στηρίχτηκε και η μετέπειτα ομάδα του ΠΑΟΚ που μεγαλούργησε τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Ήταν και σαν παίκτη σκληροτράχυλος, έτσι, αποφασιστικός. Τον βάζατε στις δύσκολες αποστολές, μάρκαρε τον Γκάλι, έκανε όλες τις δύσκολες δουλειές, κύριε Κατσούλη. Εσείς βάζατε τα καλάθια βέβαια και ο Σταυρόπουλος. Άτσε, πούμε έτσι, ο Γιάννης ο Πολίτης πραγματικά ήταν ένας αθλητής, ένας καλωσορίστης ορχήστρα. Ναι. Μπορούσε να παίξει σε όλες τις θέσεις. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι πριν έρθω στον ΠΑΟΚ, να φανταστείτε, έπαιζε στη θέση τη δική μου, δηλαδή έπαιζε πεντάρι. Με 10 πόντους λιγότερο. Ναι. Από εκεί και πέρα με την παρουσία μου αργότερα και με την παρουσία του Φασούλα έφτασε να μαρκάρει ακόμη και τον Γκάλι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ήταν ένας μεγάλος αθλητής και πράγματι η σωματοδομή του ήταν τέτοια που ήταν κάτι ξεχωριστό για, τουλάχιστον για εκείνα τα χρόνια που δεν ήταν τα επαγγελματικά και οι καλοσφαιριστές δεν κάνανε τα βάρη που κάνουν σήμερα. Πραγματικά ήταν ένας μεγάλος αθλητής που μεγαλούργησε στο μπάσκετ. Έτσι είναι πράγματι. Και όπως είπατε και μετά εκείνη την επιτυχία του 84 στηρίχθηκε ο ΠΑΟΚ για να κάνει τα βήματα μπροστά, έτσι, και να προχωρήσει και σε μεγάλες επιτυχίες ακόμη ευρωπαϊκές, να πάρει πρωτάθλημα Ελλάδος, να είναι με τον Άρη κυρίαρχη στο ελληνικό μπάσκετ. Έτσι ακριβώς είναι, γιατί μην ξεχνάμε, ο γενικός κανόνας είναι μια επιτυχία θα φέρει τον κόσμο στο γήπεδο. Ναι. Και πράγματι αυτή η επιτυχία έφερε όλο τον παοξίδικο λαό που ήταν κατά 99% στο ποδόσφαιρο και 1% στο μπάσκετ, το να το φέρουμε και να γεμίζει το Αλεξάνδριο Μέλαθρο τότε. Mm-hmm. Και φυσικά ο κόσμος είναι ο μοχλός της ανάπτυξης κάθε ομάδος. Σωστά. Γι' αυτό αυτός ο τίτλος ήταν η βάση ώστε ο φίλος, ο οπαδός, ο παοξής να είναι δίπλα στην ομάδα και να γίνει ένα με αυτήν. Ναι. Κύριε Κατσούλη, σε χρόνια που δεν ήταν το μπάσκετ τόσο λαμπερό, είναι η αλήθεια, ούτε ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του κόσμου, ούτε φυσικά οι απολαβές ήταν αυτές που ακολούθησαν. Νομίζω αυτό που είπατε σαν οικογένεια είναι λογικό, γιατί δεδίκατε περισσότερο με τους συμπαίκτες σας, πόσο μάλλον όταν ήσαν 10 χρόνια. Θυμάστε κάποια στιγμή πολύ έντονα, είτε στο παρκέ, είτε εκτός παρκέ, είτε στο τελικό του 84, είτε σε κάποιο άλλο αγώνα που δεν έχει γραφτεί στην ιστορία, για παράδειγμα, από τον Γιάννη τον Πολίτη? Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί πράγματι τότε ήταν το μπάσκετ ημιεπαγγελματικό. Λέγοντας ημιεπαγγελματικό, παίρναμε τα οδηπορικά και το να κινηθούμε και να φάμε. Ήταν άλλες εποχές. Ναι. Που βάζαμε πάνω απ' όλα την ομάδα, το σύλλογο, τη φανέλα. Και φυσικά αυτό που λέμε την οικογένεια, ο ένας για τον άλλον. Εγώ δηλαδή που αγωνίστηκα σε πολλές ομάδες, εθνικές ομάδες, αυτό μου έμεινε εκείνη την ομάδα που με υποδέχτηκε το 1974, που πραγματικά ήταν μια οικογένεια και εντός και εκτός γηπέδου. Και έτσι κρατήθηκαν οι σχέσεις μέχρι σήμερα. Ναι, όντως. Μετά με όλη την επαγγελματοποίηση του μπάσκετ φυσικά πολλά αλλάξανε, ναι. Άλλα προς το καλύτερο, άλλα προς το χειρότερο. Αυτό που φυσικά θυμάμαι, που το θυμούνται σχεδόν όλοι, είναι ότι σαν μια οικογένεια είπαμε να κουρευτούμε για το κύπελο αυτό, το συγκεκριμένο κύπελο με τα κουρεμένα κεφάλια, ναι. Λέγοντας ο Ματέου να διαφέρουμε από την ομάδα και με ένα στόμα, μια ψυχή λέμε όλοι
Ναι, να κουρευτούμε. Και εκείνη την εποχή τα μαλλιά ήταν μέχρι τους ώμους. Όντως, ναι. Αυτό πήγα σε ποτέ είναι η μεγάλη υπόθεση. Γιατί κάποιος νεότερος που βλέπει το βίντεο μπορεί να πει σιγά το κούρεμα, ρε παιδιά. Όλοι μαλλιά έχετε. Αλλά ήταν μια εποχή όπου ήταν όντως κάτι. Το μαλλί ήταν της μόδας. Αυτό ακριβώς που λέτε. Δηλαδή το κύπελο των ξυρισμένων κεφαλιών είναι για να δώσει έμφαση. Δεν ήταν ξυρισμένα, ήταν κουρεμένα. Ήταν κουρεμένα με την ψυχή. Ναι, ναι. Σκεφτείτε όμως να μαλλιά μέχρι τον νόμο να κουρευτούν 20 πόντους και να ξαφνικά να είναι ένα πόντο, 1,5. Σωστά. Είναι... Και εσείς είχατε μια περήφανη κόμη τότε, νομίζω, έτσι. Είχατε κι εσείς μαλλί πολύ και ο Φασούλας και όλοι, νομίζω, είχατε τότε εκείνη την κόμη. Και έμεινε και εκείνο και με την ταινία, με την αποστολή στην Νικαραγουά. Ναι, εκείνο πάλι ένα θέμα που είχε γραφτεί και στις εφημερίδες, ότι ο ΠΑΟΚ ντοπαρίστηκε πηγαίνοντας σε πολιτική ταινία. Το λέω, το ξαναλέω. Ναι. Το ντόπινγκ εκείνης εποχής τι ήτανε, να δούμε μια πολιτική, μια πολεμική ταινία. Εν αντιθέσει με το σήμερα. Σωστά. Που αφήστε το, ναι. Πολλές ουσίες που σωστά. Κυκλοφορούν. Δυστυχώς, δυστυχώς. Αυτό λοιπόν, αν το πούμε σήμερα σε ένα νέο παιδί, ντοπαριστήκανε βλέποντας μια πολιτική, πολεμική ταινία, θα γελάει. Ακριβώς. Ακριβώς. Κύριε Κατσούλη, αυτά παίξαν ρόλο στην έκβαση του τελικού, ή είναι πιο πολύ έτσι ένας μύθος που περνά τα χρόνια και ενισχύεται? Η ταινία, τα κουρεμένα κεφάλια παίξαν ρόλο στην έκβαση του παιχνιδιού, πιστεύετε? Κατά 200%, όχι 100%. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, κουρευόμενοι, καταρχήν πηγαίνοντας στην πολεμική ταινία, κατεμπήκαμε σαν πολεμιστές. Πάμε στο κούρεμα. Ναι, σωστά. Τι σημαίνει? Ότι αν κουρευτούμε και χάσουμε, θα βγούμε έξω και θα μας περιγελούν. Ρεζίλη. Αν κερδίσουμε, θα βγούμε υπερήφανοι με όλη αυτή την εξωτερική αλλαγή της εμφάνισης. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, το λέω, το ξαναλέω, τότε το μπάσκετ πεζόταν με μοιρασμένους οπαδούς. Η μισή έπαιρνε 6.000 και 7, δεν υπήρχαν σωστά τα καρεκλάκια. Αλλά ναι. 3.500 από τη μια πλευρά και 3.500 από την άλλη. Όταν μπαίνανε οι ομάδες, γινόταν πανηγύρι. Χαμός από χειροκροτήματα. Ναι, όταν εμείς μπήκαμε στο γήπεδο και μπήκαμε από την κεντρική σάλα, μέχρι να φτάσουμε στο κέντρο του γηπέδου που περνάει πολλή ώρα, δεν μας γνώρισαν ούτε οι οπαδοί μας. Όταν μας γνώρισαν, έγινε το μεγάλο πανηγύρι. Ναι. Εκεί κερδίθηκε η μάχη της Κερκίδας και αμέσως κερδίθηκε και το παιχνίδι. Και η ψυχολογία. Και η ψυχολογία, ναι. Κατεβήκαμε και μάλιστα στο πρώτο ημίχρονο θα κάναμε πολύ μεγάλη διαφορά. Μετά ισορρόπησε το παιχνίδι και κερδίσαμε βέβαια άνετα σε έναν Άρη ο οποίος τότε ανέβαινε. Ναι. Ανέβαινε αγωνιστικά. Σωστά. Τον οποίο κερδίσαμε άνετα. Και εκτός από αυτού, αυτό το κύπελο γιατί παίρνει μεγάλες διαστάσεις, γιατί κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό στην έδρα του, ναι, στον τάφο, ναι, του, ναι, ναι. Ένα γήπεδο κάτω από τις κερκίδες του Παναθηναϊκού, που όποιος έμπαινε εκεί δεν ξαναέβγαινε. Δεν ξαναέβγαινε. Ο Παναθηναϊκός ήταν αείδητος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, στο κύπελο πρωτάθλημα που έπαιζε τότε. Καμία ομάδα μπορούσε να τον κερδίσει. Τον κερδίσαμε εμείς και εκεί ήταν το μεγάλο βήμα για να πάμε στον τελικό με τον Άρη και να πάρουμε αυτό το περιβόητο κύπελο. Πριν τον Παναθηναϊκό και αποκλείσαμε και την ΑΕΚ. Τι σημαίνει, κερδίσαμε δηλαδή τον Παναθηναϊκό, τον πρωταθλητή εκείνη τη χρονιά με στην έδρα του, την αίτητη, κερδίσαμε τον συμπολίτη μα στο μεγάλο ντέρμπι. Στο μεγάλο ντέρμπι, ναι. Οπότε γι' αυτό παίρνει μεγάλε διαστάσει αυτό το κύπελο και σωστά. Ένα κύπελο αυτό το, ναι. Το ξυρισμένο σε εισαγωγικά και ναι. Πριν πάμε λίγο στην επικαιρότητα, κύριε Κατσούλη, μια τελευταία ερώτηση από μένα για τον Γιάννη τον Πολίτη. Η δική μου φιλοσοφία είναι ότι η παρακαταθήκη ενός ανθρώπου είναι το πόσο άνθρωπος ήταν, το πόσο καλός χαρακτήρας. Ο Γιάννης ο Πολίτης ήταν και καλός δάσκαλος του μπάσκετ, δεν είναι? Γενικότερα παιδαγωγός. Ναι, βέβαια, προπονητής μετά. Ίσως είναι πιο σημαντικό και από μια καριέρα ενός αθλητή μεγάλη όπως του Γιάννη του Πολίτη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα και παυξάνω και μάλιστα συμπληρώνω. Ο Γιάννης ο Πολίτης, καταρχήν η γενιά του Γιάννη του Πολίτη είναι η πιο αδικημένη αντικειμενικά στο μπάσκετ, διότι όπως είπαμε αγωνιζόταν για τα οδηπορικά. Αν έπαιζε τη σημερινή εποχή, μάλλον όχι τη σημερινή, πριν από 10 χρόνια ας πούμε, ο Γιάννης ο Πολίτης θα έβγαζε πάρα πολλά λεφτά από το μπάσκετ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η γενιά του Γιάννη του Πολίτη έσπηρε και ήρθε η επόμενη γενιά και θέρισε σε ό,τι αφορά το οικονομικό και φυσικά βέβαια και το αγωνιστικό σε ό,τι αφορά τους τίτλους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Γιάννη τον Πολίτη, ήταν ένας τρομερός καλωθοσφαιριστής, θα το αναφέραμε προηγουμένως, ήταν γυμναστής, ήταν προπονητής με προσφορά και στις ομάδες και γυμναστής, παιδαγωγός δηλαδή, που από όποιο σχολείο και να πέρασε, από όποια ομάδα και να πέρασε, άφησε όχι θετικά,
άκρος θετικά αποτελέσματα. Γι' αυτό και όλοι λένε ο Γιάννης ο Πολίτης ήταν κάτι το ξεχωριστό. Και επίσης και κάτι άλλο, ήταν πολύ επαγγελματίας αθλητής εντός αγωνιστικού χώρου και με τεράστιο χιούμορ εκτός αγωνιστικού χώρου. Ήταν ένα παιδάκι, ένα καλό παιδάκι, ένα καλό παιδί με την έννοια του εκτός γηπέδου και φυσικά ήταν ένας αθλητής ο οποίος δεν ήθελε να χάσει με τίποτα μέσα στο γήπεδο. Ναι. Κύριε Κατσούλη, μετά τον ΠΑΟΚ βέβαια εσείς είχατε την χαρά και ευλογία θα έλεγα να παίξετε και στον Άρη και στον Ηρακλή, έτσι. Λίγοι το έχουν καταφέρει αυτό. Πράγματι όταν έφυγα από τον ΠΑΟΚ ήμουνα τόσο στενοχωρημένος που δεν μπορούσα να συνέλθω για αρκετό καιρό. Ναι. Κάνοντας έναν απολογισμό όμως αργότερα, αγωνίστηκα στις τρεις μεγάλες ομάδες της πόλης μας. Έτσι. Που είναι μεγάλη τιμή αν το σκεφτεί κάποιος αντικειμενικά ουδέτερα. Και μάλιστα με τον ΠΑΟΚ όπως είπαμε πήρα τον σπουδαιότερο τίτλο αυτόν. Με τον Άρη πήρα δύο πρωταθλήματα, δηλαδή δύο Final Four. Και με τον Ηρακλή. Την χρονιά που αγωνίστηκα, και αγωνίστηκα το 90-91 δηλαδή, βγήκαμε τρίτη στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Έτσι. Πρώτος ο Άρης, δεύτερος ο ΠΑΟΚ και τρίτος ο Ηρακλής. Σημαίνει λοιπόν ότι το μπάσκετ όλης της Ελλάδος ήταν συσσωρευμένο στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Είναι κάτι αδιανόητο. Και τώρα βλέποντας τη βαθμολογία, τη βλέποντας τελείως ανάποδα τώρα δυστυχώς. Ναι. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης τελευταίες και ο Ηρακλής άντε να είναι στη μέση. Καλύτερα. Στη μέση λίγο καλύτερα, έτσι. Τι πρέπει να γίνει μήπως και το διορθώσουμε αυτό? Εντάξει, να βρούμε λεφτά, αλλά έτσι εύκολα βρίσκονται τα λεφτά. Τι πρέπει να γίνει με την εμπειρία σας? Πολλά. Δεν μπορούμε να λύσουμε τώρα. Ένα εγώ θα πω ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ξαναέρθει το ενδιαφέρον του κόσμου. Αφήνουμε τα λεφτά, αφήνουμε το οτιδήποτε. Αν ο κόσμος δεν έχει ενδιαφέρον για αυτό το άθλημα που μας έχει προσφέρει τόσα πολλά και για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης που ήταν η κινητήριος δύναμη το να πάει αυτό το άθλημα μπροστά, είτε με τις ομάδες του, είτε με τους παίκτες του, σωστά. Δεν θα μπορεί να γίνει τίποτα. Να βρούμε λοιπόν όλοι μας τρόπο να τονώσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου. Φυσικά υπάρχει ο γενικός κανόνας. Μια επιτυχία φέρνει τον κόσμο, αυτό που είπα προηγουμένως. Ναι. Η επιτυχία του κυπέλου έφερε τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να το μελετήσουμε πολύ καλά, να μην σκεφτούμε μόνο το οικονομικό. Φυσικά το οικονομικό πλέον είναι στην πρώτη θέση σήμερα, αλλά πώς είναι δυνατόν να έρθει και ένας επενδυτής χωρίς να υπάρχει το ενδιαφέρον του κόσμου πρώτον. Σωστά. Δεύτερον, να μην υπάρχει διαφάνεια. Να μην ξέρουμε μια ομάδα τι χρωστάει, τι δεν χρωστάει, τι θα επενδύσει για να βγει πρώτος ή δεύτερος ή τρίτος. Δηλαδή είναι θέματα που φεύγουν από την καθημερινότητα, αλλά αν υπάρχει το ενδιαφέρον του κόσμου θα υπάρχει και το ενδιαφέρον των επενδυτών και φυσικά από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια που να πει στον επενδυτή, αν βάλεις 10 δραχμές θα βγεις πέμπτος, αν βάλεις 20 τρίτος, αν βάλεις 30 πρώτος. Που αυτό σημαίνει ανθρώπους με γνώση, ανθρώπους επαγγελματίες σε εισαγωγικά, βάζω τα εισαγωγικά διότι θα πρέπει να αμυφθούν από τη μία, θα πρέπει να είναι γνώσεις του αθλήματος από την άλλη. Έτσι. Και φυσικά εδώ στη Θεσσαλονίκη που είναι η μπασκετομάνα της Ελλάδος, γιατί από εδώ ξεκίνησε το μπασκετ από τη ΧΑΜ, και εδώ μεγαλούργησε με τον ΠΑΟ και τον Άρη, να μην τα ξαναδούμε. Ακριβώς. Στο μόνο που συμφωνούμε με τον Χρήσανθο, κύριε Κατσούλη, στο μοναδικό, αν δεν υπάρχει άλλο, είναι ότι πώς μπορεί ο ΠΑΟ και ο Άρης και ο Ηρακλής να δώσουν βάρος στις ακαδημίες και όταν φτάσει ο παίκτης 17-18 να τον πάρει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής να μην πάρει ούτε ευρώ ή να πάρει ψίχουλα. Δηλαδή, πώς θα χτιστούν οι ομάδες, αφού είπατε εσείς σωστά, συμφωνώ και εγώ να αφήσουμε τα χρήματα. Okay, αλλά από πού να κρατηθεί μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ και ο Άρης όταν δεν έχουν Γιαννακόπουλο, Αγγελόπουλο κτλ. Όταν τα ταλέντα φεύγουν έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα τώρα η μια διάταξη που βγήκε που 18 χρονών παίκτης υπογράφει οπουδήποτε. Ναι. Αυτό είναι εις βάρος των ομάδων της Θεσσαλονίκης και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν αντέδρασαν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Γιατί 18 χρονών βέβαια είναι ένας όριμος άνθρωπος πλέον, ψηφίζει και όλα στον αθλητισμό. Σωστά. Μην ξεχνάμε ότι όσο φοράμε τα κοντά πατελονάκια μας, παιδάκια. 18 χρονών λοιπόν θα ακολουθήσει τη συμβουλή του μάνατζερ. Ο μάνατζερ τι σκέφτεται? Να πάρει λεφτά. Πρώτα το κέρδος. Οικονομικό και μετά το εφήμερο μάλιστα. Ναι. Και μετά με την πρόοδο του. Η ομοσπονδία όμως γιατί να το κάνει αυτό? Γιατί να πηγαίνει με τους μάνατζερ και με το... Μήπως υπερασπίζει τα συμφέροντα των ομάδων των Αθηνών? Ξεκάθαρα. Ρητορικό το ερώτημα, εντάξει, αποδεδειγμένα. Πολύ ρητορικό, το πιστεύω. Το επεκτείνω και μήπως λοιπόν
των ομάδων των Αθηνών και των ανθρώπων. Μην το βάζετε Αθηνών, των ισχυρών οικονομικά. Των οικονομικά ισχυρών. Ακριβώς. Μπορεί ακριβώς, αύριο, ακριβώς. Δηλαδή, άμα αναλάβει ο Ιβάν Σαββίδης, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ, θα μπορεί αυτός να κάνει την αντίστοιχη κατάσταση. Αλλά αυτή τη στιγμή όλοι ξέρουμε ότι οικονομικά ισχυρή στην Ελλάδα είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και έρχεται και από πίσω η ΑΕΚ. Αυτή είναι. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Εδώ βέβαια Σαββίδης είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο οικονομικό που. Ευτυχώς ή δυστυχώς, δυστυχώς για μένα, ευτυχώς για το ποδόσφαιρο, δίνει όλη την ενέργειά του στον δεν του αρέσει το μπάσκετ, κύριε Κατσούλη. Δεν του αρέσει. Σαν άθλημα, δεν του αρέσει. Θα τον κάνουμε να του αρέσει. Εδώ τώρα, αν βρεθούν κατάλληλοι άνθρωποι, να του εξηγήσουν μερικά πράγματα, να του πούνε, γιατί οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, να του πούνε ένα και να κάνουν δύο. Όχι ένα και να κάνουν τρία, ούτε ένα και να κάνουν ενάμιση. Να το δει και λίγο διαφθορτικό, διότι ο λαός του ΠΑΟΚ είναι πολυπληθής. Ο λαός του ΠΑΟΚ πέρα από την Τούμπα μπορεί να γεμίσει και το Παλατάκι. Εύκολα. Πώς θα το γεμίσει όμως αυτό που λέγαμε, αποκτώντας ενδιαφέρον και τόνωση. Γι' αυτό λέω δεν είναι μόνο αυτό, είναι να τονώσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου και να φυσικά και ο κόσμος να πάψει να θέλει την ομάδα από την πρώτη χρονιά πρωταθλητρία. Έτσι, έτσι. Η νοοτροπία δυστυχώς του οπαδού και δεν είναι μόνο του ΠΑΟΚ, είναι όλων των ομάδων. Αν, ας πούμε, αν πάει η ομάδα δεύτερη-τρίτη, είναι αποτυχημένοι οι παίκτες, η διοίκηση, ο ιδιοκτήτης, οι πάντες. Ας καταλάβουμε ότι έχουμε πάει στον πάτο, πού πιο κάτω να πάμε. Αν τυχόν και συνεχιζόταν το πρωτάθλημα, ενδέχεται να υπήρχε και υποβιβασμός. Έχουμε φτάσει λοιπόν στον πάτο του Βαρέλιου. Ναι. Από εκεί πέρα να καταλάβουμε επαγγελματικά πλέον. Πώς ανέβουμε σκαλοπάτι-σκαλοπάτι. Σκαλοπάτι-σκαλοπάτι ανεβαίνει οποιαδήποτε φυσιολογική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι φυσιολογική, είναι παραπάνω από φυσιολογική. Θα μπορούσε να ανέβει τα σκαλοπάτια 3-3-4-4 και με ένα χρονοδιάγραμμα 3 χρόνων να βγει πάλι στην κορυφή. Δεν είναι μια ομάδα της σειράς που να κάνει σκαλοπάτι να θέλει 10 χρόνια να βγει ψηλά. Και φυσικά το ενδιαφέρον, φυσικά υποδομή στον ΠΑΟΚ. Και σε κάθε ομάδα βέβαια, και υποδομή σε κάθε ομάδα έστω και επαρχιακή. Πού είναι η επαρχία που έβγαζε, ας πούμε, αφήστε το. Εγώ από την επαρχία ήρθα. Πού είναι η επαρχία, ναι, από τη Δράμα. Ο Σαυρόπουλος από τη Λάρισα ήρθε. Έτσι. Που σημαίνει, πού ήταν το βλέμμα μας, στις ομάδες πρώτα της Θεσσαλονίκης. Διότι ναι, και το όνομα έχουν και την ιστορία έχουν. Τώρα επιτρέπεται ο ΠΑΟ και ο Άρης να μην έχει ενδιαφέρον από επενδυτή και από παίκτη. Έτσι. Έτσι. Τελευταία ερώτηση, κύριε Κατσούλη, για να πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Το θέμα της καραντίνας για εμάς που αγαπάμε τον αθλητισμό και τον μπάσκετ ήταν φυσικά το ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν. Φαντάζομαι το είδατε. Τον έχετε αντιμετωπίσει όμως. Έτσι δεν είναι. Ναι, βέβαια, τον αντιμετώπισα. Ναι, στο Αλεξάνδρου Μέλαθρο. Πώς ήταν τα πράγματα. Στο φιλικό εκεί. Τον είχα. Εντάξει. Εδώ είναι να γελάμε. Η ψαλίδα εκείνη την εποχή του ευρωπαϊκού και του αμερικανικού μπάσκετ της Αμερικής ήταν πολύ μεγάλη. Ναι. Πολύ μεγάλη. Εμείς τον βλέπαμε που ήμασταν από τους καλύτερους στην Ευρώπη και λέγαμε υπάρχουν και τέτοιοι παίκτες. Δεν θα ξεχάσω την καζούρα που κάναμε στο τίτλο του Σακελαρίου, ο οποίος τον μαρκάριζε το παιδί και πήδηξε από πάνω του. Αυτό με το παπούτσι, ναι. Πήδηξε από πάνω του. Ναι, αυτό με το. Ναι. Που είδα τον αριθμό του παπουτσιού στη σόλα του. Μα ναι, μα εμείς το ρωτούσαμε τι νούμερο ο παπούτσι φοράει, γιατί έβλεπε πάνω και έβλεπε τα παπούτσια του. Έτσι. Εσείς του κάνατε κάποιο κόψιμο, καρφώσατε στα μούτρα του, θυμάστε κάτι τέτοιο. Ναι, είναι ιστορίες όμορφες που μακάρι σωστά να αναλυφθούν μέσα στα γήπεδα της Θεσσαλονίκης εδώ, είτε πρόκειται από τις ομάδες είτε από την εθνική ομάδα ή οτιδήποτε. Περιμένουμε λοιπόν την ανάταση, την ανάσταση του ελληνικού μπάσκετ και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο. Αμήν, αμήν. Για να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κατσούλη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Μνήμη στο Γιάννη τον Πολίτη. Έτσι. Αιωνία. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια.